έχουν γίνει διάφορα στο Δήμο Παπαγωγού. Πριν από μια εβδομάδα κατέρευσε ένα παράθυρο στο σχολικό συγκροτηματικό του Λυκείου και από θαύμα δεν χτύπησε σοβαρά, κατά τη γνώμη μας, εργαζόμενος του Λυκείου. Τώρα είναι το δεύτερο σε δύο εβδομάδες. Ατύχημα, δυστύχημα, έγκλημα λέμε εμείς. Έπεσε ένας ευκάλυπτος σε έναν άνθρωπο που πήρε 47 χρονών και έχει δύο ανήλικα παιδιά. Μόνιμος υπάλληλος της υπηρεσίας Πρασίνου, υπουργός του Δήμου Παπαγωγού. Για μας είναι απαράδεκτα φαινόμενα να μην τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, να μην δίνει κανένα σημασία στον τρόπο που εκτελούνται αυτές οι εργασίες και στον τρόπο που τις εκτελούν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν ούτε βοηθητικό προσωπικό, ούτε στελεχωμένη υπηρεσία και γίνονται εργασίες όπως του καπνίσει του καθενός, σύμφωνα με το τι πρέπει να γίνει. Το συγκεκριμένο έργο γινόταν στην περιοχή που πρέπει να χτιστεί ένα ακόμα προκάτ στο Δήμο μας, ένα σχολείο. Κόβαν τον ευκάλυπτο δηλαδή για να βάλουν άλλη μια αίθουσα προκάτ, επειδή ούτε και τα σχολεία παρκούν σε αίθουσες του Δήμου Παπαγωγού. Και εξαιτίας αυτού του αποτελέσματος έχουμε το τραγικό αυτό συμβάν. Είχατε μιλήσει για έγκλημα, είπατε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πιο συγκεκριμένα, θέλετε να πούμε τι κατηρήθηκε, τι δεν έγινε. Κατηρήθηκαν, από ό,τι γνωρίζουμε, δεν υπήρχαν ούτε τα map, τα μέσα ατομικής προστασίας, ούτε τηρήθηκε το πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να υπάρχουν και άλλοι υπάλληλοι, οι οποίοι κρατάνε το δέντρο που κόβεται. Είχε απομακρυνθεί ο γερανός στο τελευταίο στάδιο κοπής, δηλαδή σειρά από παραλήψεις που κανονικά θα πρέπει να τις επιβλέπει κάποιος. Κατά τη γνώμη μας, είναι υπεύθυνος ο Δήμος του Παπαγωγού, είναι υπεύθυνο το κράτος το ίδιο και με την επιθεώρηση εργασίας που δεν παρακολουθεί, ούτε κάνει ελέγχους, ούτε έχει και στελέχη και υπαλλήλους να τους κάνει δηλαδή για αυτές τις εργασίες. Γίνονται, όπως ξέρετε, στο καμίνι. Δεν ξέρω αν βλέπετε όλη τη δημοκρασία που έχει αυτή τη στιγμή έξω. Όλοι θα τα ρίξουν στον υπάλληλο ότι αυτός έκανε το ανθρωπίνο λάθος. Για μας δεν είναι έτσι. Για μας είναι ένα έγκλημα. Είναι ένα εργοδοτικό έγκλημα πάνω στην εργασία του συγκεκριμένου συναδέλφου.